Τα Bodin Balance Weekends κάθε Σαββατοκύριακο στο Dolce Attica Riviera στη Βρεβρώνα, σε αυτό το μαγευτικό, μοναδικό τοπίο φυσικό, δίπλα στη θάλασσα και δίπλα στο ναό της Αρτέμιδας, σε ένα πανέμορφο ενεργειακό τόπο. Θα μιλήσουμε σήμερα με τον Διονύση Φέξη, ο οποίος είναι personal trainer. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και τι σημαίνει personal trainer, θα μας εξηγήσει, γιατί όλοι λένε για αυτή τη λέξη, όλοι χρησιμοποιούν το personal training, αλλά λίγοι γνωρίζουν τον τρόπο που πρέπει να γυμνάσει κανείς το σώμα και την ψυχή του. Ναι, το personal training είναι μια φιλοσοφία και μάλιστα μπορεί να γίνει και τρόπο ζωής, είναι αναγκαιότητα και όχι ένα είδος πολυτέλεια όπως πολλοί πιστεύουν. Γιατί όταν ακούμε για personal training, κατευθείαν το μυαλό μας πάει στο οικονομικό, ότι είναι κάτι, είναι ένα είδος πολυτέλειας. Ενώ στην ουσία ένας γυμναστής είναι απαραίτητος, γιατί έχει την εξειδίκευση και μπορεί να δείξει ένα ασκησιολόγιο με σωστές τεχνικές, με σωστή μέθοδο, υποστηρίζεται από ένα διατροφικό πλάνο, υποστηρίζει, κοιτάει τη ζωή του άλλου, τις δραστηριότητες του, την καθημερινότητά του, το lifestyle. Όλο αυτό το πακέτο είναι το personal training. Δεν είναι απλά ένας γυμναστής που σε βοηθάει στο γυμναστήριο. Δηλαδή, κάνεις έτσι μια μελέτη, θα πούμε, μια μελέτη του ανθρώπινου σώματος, που βασίζεται όμως συνήθως και νομίζω έτσι, μια και μιλάμε για Power Weekend, αυτό είναι το weekend της δύναμης. Η δύναμη προέρχεται από μέσα μας, από τον ψυχικό μας κόσμο και το πώς μπορείς εσύ να βοηθήσεις τον άνθρωπο να ξεκλειδώσει τα κρατήματά του. Και να φτάσει να φτιάξει ένα σώμα το οποίο ο ίδιος μέσα σε αυτό θα αισθάνεται υγιής, με μεγάλη δύναμη, με μεγάλη χαρά για τον εαυτό του, για τα καταρθώματά του. Σωστά είναι αυτά? Είναι πάρα πολύ σωστά όλα αυτά που λες, Ευγένεια. Γενικά η άσκηση έχει να κάνει με μια τρομερή φιλοσοφία που ο κόσμος ακόμα δεν έχει πιάσει το νόημα. Δηλαδή, εγώ το έχω κάνει τρόπο ζωής. Δεν μπορώ αν δεν γυμναστώ, νιώθω σαν άρρωστος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι η εκγύμναση θα τον βοηθήσει πάρα πολύ και στην καθημερινότητά του, στη δουλειά του, στην απόδοση, στην παραγωγικότητα και στην αποτελεσματικότητα. Ένας ο οποίος εργάζεται και δεν γυμνάζεται είναι τουλάχιστον 50% κάτω πάει στην παραγωγικότητά του. Αλλά δεν το γνωρίζει αν δεν το ζήσει. Πρέπει να το ζήσει αυτό. Νομίζω και στην ψυχολογία πάει στην αυτοπραγμάτωσή του. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θέλει να βλέπει τον εαυτό του, όχι μόνο την εικόνα, γιατί η εικόνα είναι μια ωραία εικόνα, εντάξει, αλλά το περιεχόμενο, το πώς αισθάνεσαι όταν καταφέρνεις να σηκώνεις τα βάρη, να περπατάς πιο όρθιος, να έχεις μεγαλύτερη αντοχή καθημερινά στον αγώνα που κάνεις στη ζωή σου. Θα σου πω λίγο γι' αυτό, έτσι. Θέλω να σου κάνω μια αναφορά καλή, γιατί είναι αυτά αλληλένδετα. Δηλαδή, η ψυχολογία και η εγκύμαση είναι αλληλένδετα, γιατί αν δεν έχεις καλή ψυχολογία, δεν μπορείς να κάνεις γυμναστική. Όμως όταν κάνεις γυμναστική, έχεις καλύτερη ψυχολογία. Οπότε εδώ τι πρέπει να κάνει ο κόσμος? Επειδή ζούμε σε φόρτο εργασίας, τα ωράρια είναι τρελά πραγματικά, 12 ώρα, 15 ώρα που δουλεύει ο κόσμος, θα πρέπει να πάει προς τη γυμναστική και με την κακή του ψυχολογία. Ναι. Αυτό είναι το κλειδί. Να μην περιμένει δηλαδή. Μην περιμένει τις καλύτερες συνθήκες, δεν θα έρθουν. Πρέπει να τις δημιουργήσεις εσύ. Οπότε με το που ξεκινήσεις, πρώτη μέρα γύμνας, δεύτερη μέρα, τρίτη, παράγονται ορμόνες ευεξίας όπως είναι π.χ. οι ενδορφίνες, οι γνωστές, και ισορροπούν μέσα και οι μηχανισμοί. Αυτό θα σου δώσει καλύτερη δράση. Και motion που λέμε. Έτσι το λέμε εμείς οι γυμναστές. Motion, δηλαδή σου δίνει ενέργεια μέσα στην καθημερινότητά σου. Πρέπει με το ζόρι να πας. Μην περιμένεις καλές συνθήκες για να το κάνεις. Εκεί είναι το κλειδί. Εσύ είσαι νέα γενιά ανθρώπων, προέρχεσαι από την εποχή του ίντερνετ εντός εισαγωγικών, και ξέρουμε όλοι οι άνθρωποι της ηλικίας σου, αντί να αθλούνται περισσότερο, γιατί είσαι αθλητής, ποδοσφαιριστής ο Διονύσης ο Φέξης πριν ασχοληθεί. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα, άμα εσύ είσαι πάντα, είσαι αθλητής. Και ξεκίνησες μετά συνέχισες με το personal training, με δικό σου ρυθμό και δικό σου τρόπο. Οι περισσότεροι νέοι δεν θέλουν να αφήσουν το ίντερνετ, δεν θέλουν να αφήσουν την ασφάλεια ενός εικονικού χώρου, μιας εικονικής πραγματικότητας και να βγουν στην ύπαιθρο, να έρθουν σε επαφή με τον εαυτό τους, με το σώμα τους, με τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους και να παλέψουν να χτίσουν ένα καλύτερο δικό τους εαυτό. Ναι. Τι έχουν να πούμε στους νέους αυτούς? Δυστυχώς έχει μπει το ίντερνετ στην καθημερινότητά μας, αλλά αυτό που πρέπει να προσέξει ο κόσμος είναι η σωστή του χρήση. Δηλαδή δεν μπορεί να σε ώρες με το ίντερνετ στο σπίτι και να δημιουργείς πρόβλημα και στη νοητική σου λειτουργία αλλά και στη σωματική σου κατάσταση.
Εδώ Έτσι. βλέπουμε πολλά σενάρια μέσω, δηλαδή ας πούμε και το personal training το κάνουν με έναν υπολογιστή από το σπίτι. Δεν γίνεται αυτό, πρέπει να έχει την προσωπική επαφή. Εμείς όπως εδώ πέρα δημιουργήσαμε ένα χώρο που μπορεί ο άνθρωπος να ξεφύγει από αυτή την πίεση. Επειδή όλα λειτουργούν μέσω υπολογιστή πλέον. Δεν μπορείς και η εγκύμασή σου να είναι μέσω υπολογιστή. Χρησιμοποίησε το ίντερνετ σου 8 ώρες μέσα στην ημέρα και έλα σε έναν τρόπο που θα αποδράσεις. Δηλαδή μια τοποθεσία που θα κάνεις μια απόδραση όπως είναι αυτή. Εγώ τώρα, ας πούμε, αυτή τη μέρα που έχω κάτσει, μια-δύο μέρες που είμαι εδώ, έχω μηδενίσει. Έχω μηδενίσει. Σε βλέπω, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει γεμίσει. Έχω μηδενίσει. Χαμογελάς. Αν δεν το ζήσεις, δεν το γνωρίζεις. Πρέπει να το ζήσεις. Και ο κόσμος δεν μπορεί να το ζήσει όταν είναι με τον υπολογιστή. Ούτε μπορεί να το δει μέσα από μια τηλεόραση. Πρέπει να είναι βιωματικά σεμινάρια αυτά που κάνουμε. Και τι εννοεί βιωματικά? Δηλαδή, εσύ θα μιλήσεις για το personal training, θα μιλήσεις για την άσκηση, θα μας μιλήσεις για τη σωστή διατροφή, γιατί αυτά είναι συνδυασμένα, όπως είπες, αλλά θα μας δείξεις και ασκήσεις. Είναι σημαντικό ο κόσμος να φέρει σε επαφή τον εαυτό του με αυτή την κατάσταση που θα ζήσει αύριο μεθαύριο στο γυμναστήριό σου ή σε κάποιο άλλο χώρο. Η εγκύμναση είναι τρόπος ζωής. Δυστυχώς, εμένα, ας πούμε, πολλά άτομα μου έρχονται για να αλλάξουν το σώμα τους και δεν το βλέπουν σαν αλλαγή τρόπου ζωής. Ενώ θα πρέπει να το δουν έτσι. Δηλαδή, η σωστή διατροφή, μια καθημερινή άσκηση. Με οποιοδήποτε είδος, ο καθένας το εκφράζει διαφορετικά. Ναι. Ένας μπορεί να θέλει να κάνει γιόγκα, να κάνει πιλάτες, άλλος βάρη. Δεν έχει σημασία, εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Θα μιλήσω βέβαια μετά και για την καταλληλότητα. Ναι, αυτό αναλόγως του στόχου που έχεις. Είναι αναλόγως του στόχου. Κάνεις ένα interview, δηλαδή πώς μιλάμε εμείς τώρα, έρχεται κάποιος σε σένα και αρχίζεις να ρωτάς τα ενδιαφέροντά του, βλέπεις το σωματότυπό του. Εμένα, επειδή μου έρχονται για αλλαγή σώματος, όταν μιλάμε για αλλαγή σώματος, που η αλλαγή σώματος μετά έχει να κάνει και με μια αλλαγή ζωής, γιατί η εμφάνισή σου δυστυχώς παίζει ρόλο. Δυστυχώς το λέω γιατί έτσι είναι η κοινωνία. Παίζει ρόλο παντού. Στην εργασία, στις συναναστροφές, όλη η κοινωνία περιστρέφεται γύρω από αυτό. Οπότε είσαι αναγκασμένος να έχεις μια καλή παρουσία. Είτε είναι σωματική, είτε έχει να κάνει και με τα ρούχα σου, με τον ντύσιμο, με τα πάντα. Οπότε εμένα δυστυχώς τα άτομα έρχονται για αλλαγή σώματος. Μετά καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν τα θετικά. Τα θετικά τα βλέπουν μετά γιατί εγώ τους το περνάω διαφορετικά. Τους λέω, ναι, μεν θα αλλάξει το σώμα σου, αλλά μην γίνεσαι νάρκισος με αυτό. Ναι, μην εγκλωβίζεσαι στην εικόνα σου. Όχι στην εικόνα και ούτε θα γίνεις αιμονικός άμα δεν έχεις τους 6 κοιλιακούς. Δεν είναι αυτός ο σκοπός σου. Ναι, γιατί ταλαιπωρείς παραπάνω το σώμα σου όπως αντέχει. Εσύ ξέρεις, είσαι ειδικός, είσαι καθηγητής των ΤΕΦΑ, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι χρειάζεται ένα σώμα και πόσο δυνατότητα έχει. Δηλαδή, βάσει του μελισσικελωτικού του, έτσι βάσει και των προδιαγραφών που έχει το κάθε σώμα. Εμένα οι σκοπόνοι μου φεύγουν και σχεδόν δεν έχουν υδρώσει. Γιατί πρέπει να ξέρεις ακριβώς πώς να στοχεύσεις πάνω σε ένα σώμα. Δεν σημαίνει ότι ο γυμναστής με πέθανε, ότι έγινε σωστή δουλειά. Λάθος είναι αυτό. Αυτό θα σας εξηγήσω και αργότερα που έχει να κάνει με το μυϊκό σύστημα και με το νευρικό. Δηλαδή, το νευρικό δεν θες να το ζορίζεις. Θες να χτυπάς το μυϊκό. Όλη η μαγεία είναι εκεί. Το να φύγεις διαλυμένος από το γυμναστήριο δεν είναι σωστό. Δεν είναι άσκηση. Όχι, δεν είναι άσκηση. Ταλαιπωρία. Είναι καταπώνηση. Έτσι, ακριβώς. Άρα, όταν θέλουμε μια αλλαγή σώματος, πρέπει να στραφούμε προς τη σωστή εγκύμαση με βάρη και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι που έχει να κάνει με τις προσαρμογές, με το διαφορετικό χτύπημα στο μη, που μπορείς να έχεις κάποια εναλλακτικά. Πιλάτες, γιόγκα, κρόσφιτ. Πράγματα τα οποία συνδυάζονται μεταξύ τους. Όμως η βάση σου πρέπει να είναι τα βάρη. Γιατί έχουν να κάνουν και με την οστική μάζα. Αυτό που λες τώρα, έχω ακούσει ότι για γυναίκες πάνω από 40, ναι, όταν αρχίζουν την οστεοπόρωση, συστήνει ο γιατρός γυμναστική με βάρη. Γιατί τα βάρη στην οστεοπόρωση? Στην ουσία θες ένα ερέθισμα. Τα βάρη σου δίνουν ερέθισμα και στο σκελετό. Οπότε για να πάρει και να εκμεταλλευτεί τις ουσίες από τη διατροφή το σώμα, πρέπει να του έχεις δώσει ένα ερέθισμα. Mm-hmm. Όταν του δίνεις ερέθισμα με τα βάρη και έχεις καταπώνηση στις αρθρώσεις, θα πάει εκεί η τροφή. Αλλιώς δεν πάει. Κατάλαβα. Όπως αυτό γίνεται και με το ενεργοποίηση το όπως σώμα. Όπως και με το μη γίνεται αυτό. Τα αθλήματα, γιατί έχουν σαν βάση τους τα βάρη? Γιατί σου λέει θα χτυπήσουμε κάποια σημεία που είναι απαραίτητα για το άθλημα που κάνουμε. Και από εκεί και πέρα θα προσαρμόσουμε μέσα. Ωραία, και η διατροφή που λες ότι εσύ, παρόλο που είσαι από τη γυμναστική, από αυτό το χώρο, μιλάς πάρα πολύ στις διαλέξεις σου για τον τρόπο που πρέπει να διατρεφόμαστε, για τα συμπληρώματα που πρέπει να παίρνουμε, για τον τρόπο που πρέπει να τα παίρνουμε. Σε αυτό έχω να κάνω πολλές φορές αναφορά, διότι αυτά τα δύο είναι ένα. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι μία απλή εγκύμαση στο γυμναστήριο δεν αρκεί. Με ρωτάνε πολλές φορές, υπάρχει και διατροφικό πλάνο?
είναι σαν να με ρωτάς αν πρέπει να βάλω βενζίνη στα μάξι μου. Πρέπει να βάλεις, αλλιώς δεν θα πάει. Είναι μαζί αυτό. Σωστή. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι εγκύμαση και διατροφή είναι ένα. Δεν τα ξεχωρίζεις. Και δυστυχώς τι παρατηρώ, ότι πηγαίνουν οι ασκούμενοι στα γυμναστήρια, δίνουν το 100%, όμως τις υπόλοιπες 23 ώρες η διατροφή του δεν είναι σωστή. Και τι σημαίνει αυτό? Αδικούν το προπονητικό τους κομμάτι. Δηλαδή, η προπόνηση χωρίς διατροφή δεν υπάρχει. Μπορεί να κάνεις ένα χρόνο, ένα χρόνο και να κάνεις τσάμπα. Γυμναστική. Αν δεν κάνεις τη σωστή διατροφή, την εξειδικευμένη, όχι να τρως υγιεινά. Δηλαδή, υπάρχουν δύο σκέλη. Υπάρχει η συντήρηση και η βελτίωση. Ναι. Η βελτίωση θέλει διατροφή σε γραμμάρια. Η συντήρηση θέλει υγιεινή διατροφή. Και όπως μου είχε πει και μια ασκούμενη μου, επειδή δεν ακολουθούσε ακριβώς το διατροφικό πλάνο, τα γραμμάρια που θέλω, γιατί έτσι πρέπει να κάνεις να ζυγίζεις, δυστυχώς πρέπει να μπεις σε αυτό, αλλά είναι μια φανταστική διαδικασία που σε ανεβάζει πάρα πολύ σαν άτομο. Σου δίνει πειθαρχία παντού και στον επαγγελματικό σου χώρο. Είσαι συνεπής στα ραντεβού σου. Συνεπής στη δραστηριότητά σου μέσα στη μέρα. Αυτό δεν πρέπει να το ζήσεις και πρέπει να το κάνεις κατά γράμμα. Είναι βίωμα λοιπόν. Είναι κάτι φανταστικό. Είναι βίωμα. Πρέπει να μας το δείξεις έναν τρόπο πώς θα μας ξεκινάς από μια απλή, ας πούμε, σωματική κατάσταση και να τη φτάνεις μέσα σε ένα σημείο που να γίνεται ενέργεια, που να γίνεται δύναμη. Και χωρίς να πιέσεις. Και χωρίς να πιέσεις. Να το κάνει όλος να το νιώσει μέσα του, να πάρει τα θετικά. Αλλά για να το ζήσει πρέπει να είναι πολύ καλά στη διαδικασία. Αν δεν την κάνεις τη διαδικασία, δεν θα πάρεις αυτά τα θετικά που έχεις να πάρεις. Είναι απόφαση, δεν είναι απόφαση ζωής αυτή. Είναι απόφαση, έχει να κάνει με προγραμματισμό, έχει να κάνει με θυσίες. Το νούμερο να είναι θυσίες. Αν δεν θυσιάσεις, δεν πρόκειται να δεις τα αποτελέσματα που θες. Τα ωφέλη. Με τίποτα. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, είναι τα γενικότερα ωφέλη. Γι' αυτά, σε αυτά εγώ θέλω να σταθώ και όχι μόνο στο εμφανισιακό. Το εμφανισιακό θα σου έρθει, είναι 100% βέβαιο, αν είσαι συνεπής στα άλλα. Νομίζω περισσότερος κόσμος φοβάται να μπει σε ένα γυμναστήριο και να κάνει personal training, γιατί όλο τα βλέμματα, όλη η προσοχή του instructor είναι πάνω του. Έτσι, και έχει μια φοβία γι' αυτό. Μια ντροπή, ας πούμε. Όχι ντροπή. Σαν τι φοβία. Φοβία ότι ξαφνικά έχεις ένα γυμναστή που είναι επαγγελματίας και ασχολείται με το σώμα σου. Με κάθε εμόριο, με κάθε μη του σώματος. Αυτό θέλω να μου το εξηγήσεις, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου λες. Θέλω να μου το πεις λίγο πιο εκτενέστατα αυτό με τη φοβία. Εσένα δηλαδή θα σε φόβιζε το personal training ότι κάποιος ήταν από πάνω σου, μπορεί να σε ενοχλεί η παρουσία του? Όχι, ιδέα ότι εγώ δεν είμαι τόσο καλή. Ναι, ότι σαν να βαθμολογήσει. Αυτό μερικές φορές, αυτό που λες, είναι σημαντικό, γιατί ίσως το έχω καταλάβει μερικές φορές ότι μου εκτελούν την άσκηση και έχουν την ανησυχία αν όντως εκτελούν σωστά. Γιατί τα διορθώνω κιόλας στα άτομα και μου λένε πάλι λάθος έκανα. Μα λέω αυτή τη δουλειά μου, γιατί πρέπει να σε διορθώσω. Δυστυχώς για να μάθεις την τεχνική μιας άσκησης πρέπει να την εκτελείς πάνω από 1000 φορές. Για να τη μάθεις σωστά. Δηλαδή ένα άτομο με το που θα του δείξω μια άσκηση, με το που φύγει από το χώρο μου, επιτόπου δεν έχει ξεχάσει. Μάλιστα. Οπότε ξεκινάμε μαζί σου να κάνουμε στα body balance weekends αυτό που χρειάζεται για να είμαστε και να νιώθουμε υγιείς. Ο καθένας μπορεί να το κάνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ.